Μάλιστα. Διαρωτώ με πού τον βρήκε ο Λιμπερόπουλος τον Καρτόσο και τον έφερε στην ΑΕΚ. Ευτυχώς που πήρε άμεσα την απόφαση ο κύριος Μελισσανές, γιατί θα διέλυε την ΑΕΚ ο κύριος Καρτόσο, κάτι παρόμοιο με τον Τραμεζάνη. Έστω και την Ιστάτη, ο πρόδρομος επήρε την απόφαση και κλείδωσε το ΑΠΟΕΛ. Θα να το διαλύσει. Το αφήνουμε. Δεν με θεωρείς έτσι. Δηλαδή έξω που τα λέμε όταν είναι εδώ τι. Εντάξει, εγώ τα έχω πει δημόσια. Ναι, δημόσια εγώ τα έχω πει. Μάλιστα με είχαν κατηγορήσει. Ναι. Εγώ δεν μιλώ συχνά για τους προπονητές, αλλά ναι. Για τον κύριο Τραμεζάνη ήμουν βέβαιος. Και έχω αναφερθεί και σε συγκεκριμένα λάθη. Μα να σου πω, νομίζω ότι κάποιες εμμονές που είχε μόνο ο ίδιος τις πίστευε. Επέμενε σε αυτό. Δηλαδή, δεν ήταν εμμονές, κατά την άποψη. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Απλώς το λέμε δηλαδή, με πιο μορφωτικό τρόπο. Το να μην χρησιμοποιάς καθόλου τον FM, να βάζεις 23 παίκτες να παίξουν και να μην το χρησιμοποιείς. Είναι εμμονή κατά την άποψη σου. Αν δεν το πούμε εμμονή, θα πρέπει να πούμε διαφορετικά. Ότι για άλλο άθλημα. Τέλος πάντων, εντάξει, απλά επειδή ήταν το ελληνικό πρωτάθλημα το βίντεο που είδαμε κοντά στο, σε επίμαχες φάσεις στο πρώτο μέρος, να πούμε ότι χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το VAR, χωρίς επιτυχία. Να το πούμε στη συνέχεια, έχουμε την φάση νοκίδες. Βάλετε τη μαζί με τον κύριο Σκαπούλη, την φάση του Ολυμπιακού, να συζητήσουμε στη συνέχεια. Όπως και για το ΑΠΟΕΛ και τον κύριο Τραβεζάνη να επανέλθουμε στη συνέχεια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η κόμμωση του πάντως, ήταν απιάστος. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε.